για ένα δράμα χωρίς τέλος και χωρίς την οφειλόμενη δικαίωση σε ένα αθώο θύμα αρρωστημένων ορέξεων κάνει λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος της οικογένειας μιας 17χρονης σήμερα κοπέλας. Δεν αναφέρομαι στην αρχή της επιοικίας που πρέπει να διέπει όλες τις δικαστικές αποφάσεις. Αναφέρομαι σε μία μεταχείριση η οποία είναι προκλητική και ουσιαστικά εκπέμπει το μήνυμα ότι η ασέλγεια σε βάρος παιδιού περίπου επιβραβεύεται, περίπου επικροτείται. Σε ηλικία 5 ετών το θύμα βρέθηκε αντιμέτωπο με τον εφιάλτη της σεξουαλικής κακοποίησης. Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί το 2007 σε χωριό των Χανίων, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Το κοριτσάκι είχε αποκαλύψει σοκαρισμένο στους γονείς του όσα έζησε στην αποθήκη του σπιτιού του κατηγορουμένου, όπου το παρέσυρε με δόλωμα σοκολάτες και καραμέλες. Αν και έχουν μεσολαβήσει 12 ολόκληρα χρόνια από τα δραματικά γεγονότα που στιγμάτισαν την ψυχή του κοριτσιού και ανάγκασαν την οικογένειά του να ξεριζωθεί από το σπίτι της, ο κατηγορούμενος και γείτονας τότε της οικογένειας, ο οποίος είχε επιτεθεί με ανάλογα κίνητρα και στη μεγαλύτερη αδελφή του θύματος, παραμένει ατιμώρητος, όπως καταγγέλει η συνήγορος της οικογένειας. Μιλάμε για μια υπόθεση που 12 χρόνια μετά εξακολουθεί να μην έχει καταστεί αμετάκλητη και στην οποία ο δράστης, ο καταδικαστής και σε δεύτερο βαθμό ο κατηγορούμενος, έχει τύχει μιας σκανδαλωδώς επίοικους μεταχείρισης. Η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων από το 2007 με συνεχείς αναβολές και αντιμεταθέσεις αρμοδιοτήτων. Ο κατηγορούμενος παραμένει ελεύθερος, έχοντας καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 5 ετών, εξαγοράσιμη προς 5 ευρώ ημερησίως. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας σήμερα στην Κρήτη TV, καυτηρίασε με σφοδρότητα όσα έχουν μεσολαβήσει. Ο κατηγορούμενος είχε με ανάρμοστο τρόπο συμπεριφερθεί και στη μεγαλύτερη κόρη και με ασελγείς πράξεις στην μεσαία κόρη, την 9χρονη. Για την υπόθεση δε αυτή, τον Ιούνιο, δηλαδή πριν από 4 μόλις μήνες, εκδόθηκε απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου που έκρινε ότι η πράξη του είναι πλημεληματική και γι' αυτό παραγεγραμμένη. Σήμερα ενώπιον του Αρείου Πάγου συζητήθηκε η αίτηση αναίρεσης του κατηγορουμένου, ο οποίος ζητά την εξαφάνιση της καταδίκης. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αμέσως μετά κατέθεσε γραπτό αίτημα, ζητώντας αφενός την απόρριψη της αναίρεσης, αφετέρου τη διενέργεια εισαγγελικής έρευνας για την έως τώρα πορεία της υπόθεσης. Προσβλέπουμε σε μια σύντομη διαδικασία, δεν μπορεί η υπόθεση αυτή να εκκρεμεί άλλο. Είναι προκλητικό και προσβλητικό, όχι απλώς για την νοημοσύνη μας, αλλά και για το αίσθημα δικαίου των πολιτών και για την αξίωση δικαιοσύνης που διατρανώνεται από όλη την κοινωνία.